Λοιπόν, τελευταίο session, οπότε θα έχουμε και μια άλλη ειδικότητα λίγο για να μην βαριόσαστε, να δείτε μια άλλη οπτική γωνία, γιατί όντως οι παθολόγοι, ογκολόγοι, τόσα συνέδρια που πηγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο, έχουν πάρα πολλές γνώσεις. Οπότε μαζί θα δούμε το θέμα αυτό. Θα ξεκινήσω εγώ αναφέροντας ότι αυτός ο ορισμός είναι πρόσφατος στην πράξη. Στη θεωρία όμως είναι παλιός. Back to the 80s, η χρυσή δεκαετία για πολλούς. 1982, Forbes από την Αυστραλία λέει ότι εμείς ως χειρουργοί είμαστε η πρωταρχική ειδικότητα και πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις εξελίξεις σχετικά με τους τρόπους θεραπείας του καρκίνου του προστάτη, διότι εμείς έχουμε τον ασθενή απέναντί μας. Και θέτει ήδη 36 χρόνια πιο πριν την αναγκαιότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσής μας στις άλλες τεχνικές και στους άλλους τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου. Ήδη από τότε έχει το θέμα του χειρουργείου, της ακτινοβολίας, του χειρουργείου μαζί με ακτινοθεραπεία για local disease, αλλά και για περίπτωση μεταστάσεων που είναι σχετικά κρυφές, occult spread, όπου βάζει το θέμα της χημειοθεραπείας. Πολύ απλοϊκά αναφέρει ότι το χειρουργείο είναι μία μηχανική παρέμβαση και ως μηχανική παρέμβαση δεν μπορεί να αλλάξει τη βιολογία της νόσου σε κυταρικό επίπεδο. Ενώ η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία μπορούν. Θέτει το θέμα τοπικής νοσηρότητας, περιοχικής νοσηρότητας και θα προσθέσω συστηματική νοσηρότητα. Αυτά τα θέτω ως ερεθίσματα για να έχετε έναν τρόπο σκέψης πολύπλευρο σε αυτή την ενότητα. Μερικά χρόνια πιο μετά από την Αμερική, ο Λόρενς θέτει το ερώτημα αν πραγματικά λειτουργεί η πολυτροπική θεραπεία, το multimodal. Αναφέρει ότι μικρή είναι η λίστα των καρκίνων που μπορούν να αντιμετωπιστούν, άρα πρέπει να σχεδιάσουμε μελέτες όπου θα βάλουμε ασθενείς για να αποδείξουμε την αποτελεσματικότητα. Από τότε, τρεις δεκαετίες πιο πίσω, ο καρκίνος του όρχη είναι μέσα στους καρκίνους που έχουν όφελος, ενώ ο καρκίνος της κύστης και του προστάτη ήταν εκτός. Αυτά ευτυχώς έχουν αλλάξει. Εμείς είμαστε εδώ. Ο ασθενής όμως είναι εδώ. Άρα, αν εμείς βλέπουμε τον ασθενή μόνο με τη χειρουργική άποψη, σημαίνει ότι προσφέρουμε το 1 τέταρτο θεωρητικά της θεραπείας της νόσου και του ασθενούς. Έχουμε τον ακτινοθεραπευτή, τον ογκολόγο, τον παθολόγο-ογκολόγο και ο παθολός-ογκολόγος έχει και το κομμάτι της ανοσοθεραπείας. Αυτά τα τρία, αυτή την τριπλέτα πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας στα κύρια όργανα προστάτης, κύστη. Και επίσης λιγότερο είναι οι μελέτες για όρχη και πέος, αλλά υπάρχουν. Εκεί όπου αναφέρεται νοσοθεραπεία, βάλτε και ορμονοθεραπεία στον καρκίνο του προστάτη. Προσπαθώ λίγο να σας τα ομαδοποιήσω. Ας πάρουμε κάποια bullet points, διότι ο τίτλος ομιλίας μου είναι φιλοσοφία. Άρα πρέπει λίγο να σας δείξω την αρχή της βάσης. Ετερογένεια της νόσου. Όταν έχεις μία νόσο που έχει ετερογένεια, είπανε και στο προηγούμενο session, ότι μπορεί να έχεις καρκίνο προστάτη με διαφορετικά Gleason score. Αυτό είναι ένας όρος παθοανατομικός. Άμα πάμε από τον ιστό στο κύτταρο και μέσα στο κύτταρο στο μόριο, έχουμε μοριακά μονοπάτια cross-talk. Είδατε τα ωραία διαγράμματα από το φίλο μας τον ογκολόγο εχθές. Αυτό είναι στο μόριο. Άμα τώρα αναδιπλωθούμε και πάμε σε αυτό που βλέπουμε εμείς ως χειρουργοί. Τοπική νόσος, τοπικά προχωρημένη νόσος, μεταστατική νόσος. Πόσο μεταστατική νόσος? Low volume, high volume. Έχουμε όλιγο μεταστατική νόσο. Άρα όλα αυτά περνούν στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές ο ασθενής θέλει ή υπάρχουν ενδείξεις να διατηρούμε το όργανο. Άρα, όταν θα προσπαθήσεις να εφαρμόσεις τεχνικές organ preserving, δηλαδή, για παράδειγμα, θες να διατηρήσεις την κύστη, δεν μπορείς να τη διατηρήσεις την κύστη μόνο μια μερική κυστεκτομή, για παράδειγμα. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις και άλλα
όπλα που έχεις, όπως η ακτινοβολία ή η χημειοθεραπεία. Απ' την άλλη πλευρά, οι συνάδελφοί μας προσφέρουν καινούργιες τεχνικές ακτινοθεραπείας, καινούριους παράγοντες, δείτε στον καρκίνο του προστάτη τι γίνεται, και καινούρια πρωτόκολλα. Άρα τώρα μιλάμε για chemo radiotherapy protocols. Αμέσως αυτά τα δύο ενώνονται. Ολιγομεταστατική νόσος. Ποιος είναι ο αριθμός των μεταστάσεων για ολιγομεταστατική νόσο, κύριος Κατσένης? Δύο. Άλλος. Να ένα θέμα για του χρόνου. Έως 5 επίσημα, οι πιο πολλοί λένε έως 3. Και όλο με το όγκο είναι. Στο πνεύμα ή πάνω από μία δεν κάνει. Για τα όργανα τα δικά μας, κυρίως αυτό είναι στο προστάτη, είναι αυτά τα νούμερα. Και η δημοσίευση πρώτη για ολιγομεταστατική νόσο είναι από το 1995. Γιατί αναφέρω ολιγομεταστατική νόσο? Διότι μπορείς, αν έχεις μία, δύο, τρεις εστίες μόνο, να εφαρμόσεις στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, για παράδειγμα το λεγόμενο CyberKnife που έχετε ακούσει από κάποια κέντρα που διαφημίζουν αυτό, όπου να πας στοχευμένα με υψηλή ενέργεια και να δώσεις σύντομα ένα αποτέλεσμα το οποίο θα εκριζώσει την μετάσταση συγκεκριμένη. Παράδειγμα μόνο σας αναφέρω, δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε σε αυτό, αλλά για παράδειγμα με τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία μπορείς να ακτινοβολήσεις μία περιοχή που έχει ακτινοβοληθεί με την κλασική και μπορείς να πας γρήγορα να απαλύνεις τον ασθενή από τον πόνο. Βέβαια δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλους όγκους και είναι και κάτι το ακριβό. Πάμε πάλι να φιλοσοφήσουμε στην αλληλεπίδραση της χημειοθεραπείας με την ακτινοθεραπεία. Τι πιστεύετε ότι ισχύει? Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία στον ασθενή λειτουργούν παράλληλα, ή έχουμε δύο πράγματα τα οποία αλληλεπιδρούν προσθετικά και η πρόσθεση αυτή είναι 3 και 3, 6 ή είναι 3 επί 3, 9. Δηλαδή έχουμε συνέργεια, σούπρα αθρηστική δράση, ή υπάρχει και ανταγωνισμός? Τι πιστεύετε από αυτά? Να ακούσω. Επειδή έχουμε πιο πολλά, μάλλον συνέργεια. Αυτό είναι το ισομπόλογραμ. Το ισομπόλογραμ είναι κάτι που υπάρχει από 1919. Είναι όταν θέλεις δύο πράγματα να τα συσχετίσεις για να δεις αυτά τα δύο πράγματα τι συνεργασία έχουν. Αν δηλαδή έχουν ανταγωνισμό, συνέργεια. Και η γραμμή λέγεται ισομπόλ. Και ο φάκελος της αθρηστικής δράσης είναι αυτός. Εδώ είναι για ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία γενικά. Επίσης, επειδή τα διαγράμματα μας μένουν οπτικά, εδώ φαίνεται πολύ ωραία, σε ένα καρκινικό ιστό σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό, πώς το response toxicity rate μετατοπίζεται προς τα αριστερά με το συνδυασμό χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Μεγαλύτερη μετατόπιση έχουμε με αυτό το βέλος. Άρα όντως υπάρχει όφελος και από τα δύο αυτά. Ποιο από τα δύο πιστεύετε ότι ευαισθητοποιεί το άλλο? Η ακτινοβολία ευαισθητοποιεί τη χημειοθεραπεία ή η χημειοθεραπεία την ακτινοβολία? Η χημειοθεραπεία την ακτινοβολία. Η χημειοθεραπεία την ακτινοβολία. Σωστή απάντηση. Και βλέπετε εδώ, σε αυτό το άρθρο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και έχει κάποιους μηχανισμούς, ότι εάν έχουμε και τα δύο μαζί, μπορούν να έχουμε αθρηστική δράση και κυρίως πάντα ψάχνουμε για άκτινο ευαισθητοποιητές. Και η χημειοθεραπεία είναι άκτινο ευαισθητοποιητής. Γιατί όμως ασχολούμαστε για την ανάγκη άκτινο ευαισθητοποίησης? Διότι έχουμε μηχανισμούς άκτινο αντοχής. Οι μηχανισμοί άκτινο αντοχής έχουν να κάνουν με τον όγκο. Δηλαδή, αν έχεις ένα μεγάλο καρκινικό φορτίο, large tumor cell burden, δεν μπορεί η ακτινοβολία να βοηθήσει. Και έτσι, κάποιοι που σε έναν καρκίνο διαιθητικό της κύστης λένε «Α, δεν θα σου κάνω και στεκτομή», πήγαινε κάνει ακτινοβολία. Αυτό υπήρχε ως παλιά άποψη. Είναι λάθος. Και μπορώ να σου πω και σε κάποια νοσοκομεία ακόμα υπάρχει αυτή η σύσταση. Δεν μπορεί σε μεγάλο καρκινικό φορτίο να συστήσεις μόνο ακτινοβολία, ακτινοθεραπεία. Μετά, η υποξία. Η υποξία είναι κάτι που στον καρκίνο προκαλείται με δύο τρόπους. Το ένα είναι πιεστικά
με βάση τις διακυταρικές αιματώσεις, αλλά και με την γενικότερη αναιμία από τον καρκίνο. Και έτσι δεν παράγονται οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να δράσει η ακτινοβολία. Μετά, στο ίδιο το κύτταρο έχουμε μεταλλάξεις ογκοκαταστατικών γονιδίων P53 ή αντίστροφα ενεργοποίηση πρωτογκογονιδίων Epidermal Growth Factor Receptor. Επίσης, μεταξύ των συνεδριών της ακτινοβολίας το καρκινικό κύτταρο θα βρει ευκαιρία, κυρίως μέσω των αντιστάσεων μεταλλάξεων, να πολλαπλασιαστεί. Έτσι, άμα έχεις τις συνεδρίες ανατακτά διαστήματα, μεταξύ των διαστημάτων αυτών θα έχεις το repopulation. Εκεί η χημειοθεραπεία βοηθάει. Βοηθάει σε αυτούς τους 5 μηχανισμούς. Θα το δείτε στο επόμενο slide. Ας πάμε τώρα σε πιο βασικές γνώσεις. Κυταρικός κύκλος. Στον κυταρικό κύκλο έχουμε τη μύτωση και τη μεσόφαση. G1, G0, S και G2. Εδώ βλέπετε ότι G0 και S είναι ουσιαστικά ακτινοάντοχες φάσεις. Αφού λέμε για τον κυταρικό κύκλο και τα θυμόμαστε θεωρητικά, στη φάση S τι γίνεται? Ποιος θα μου πει τι γίνεται στη φάση S του κυταρικού κύκλου? Σύνθεση του DNA. Σύνθεση του DNA. Άρα στη σύνθεση του DNA έχουμε ακτινοαντοχή. Αντίστροφα βλέπετε ποια χημειοθεραπευτικά δρούνε σε αυτές τις φάσεις. Και γι' αυτό η 5-φλουροαλκύλη θεωρείται πάρα πολύ καλός άκτινο ευαισθητοποιητής. Οι ταξάνες που βλέπετε στον καρκίνο του προστάτη είναι στη φάση μη, ευτυχώς. Και έτσι, αυτό που σας υποσχέθηκα ως slide προηγουμένως έχει να κάνει με τον κυταρικό κύκλο και τα φάρμακα που είδατε πριν, τα χημειοθεραπευτικά, δρούνε στις φάσεις του κυταρικού κύκλου που δεν δρά η ακτινοβολία, δρά στο θέμα του DNA repair process, δρά στο θέμα της υποξίας, δρά στο θέμα του repopulation και μπορεί να έχουμε και στοχευμένη θεραπεία, να έχουμε δηλαδή μόρια τα οποία να είναι εναντίον του epidermal growth factor receptor και να δράσουν σε αυτή τη φάση που σας είπα των μεταλλάξεων. Και αντίστροφα, επειδή δεν είναι μόνο η χημειοθεραπεία που κάνει ακτινοευαισθητοποίηση, έχουμε και παραδείγματα που η ακτινοβολία κάνει ευαισθητοποίηση της χημειοθεραπείας. Είναι χημειοευαισθητοποιητής. Και αυτό έχει να κάνει με τα fraction. Αν έχεις μικρά fraction πολύ κοντά, μπορεί, για παράδειγμα, σε καρκίνο όπως το head and neck squamous cell carcinoma, να έχεις αύξηση αποτελεσματικότητας της χημειοθεραπείας. Και ευτυχώς για την πλατίνα που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σε ουροθυλιακό καρκίνο, έχουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Αλλά να μην σας κουράσω με αυτά πάρα πολύ. Έβαλα ένα άρθρο, το οποίο είναι από την Αλεξανδρούπολη, και το έβαλα διότι είναι σχετικά πρόσφατο και δείχνει ότι και ελληνικές ομάδες δουλεύουν στον καρκίνο του προστάτη σε σειρές όπως αυτή εδώ, όπου δείχνουν ότι οι παράγοντες που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των μυτοχοντρίων μπορούν να είναι άκτινο και χήμιο ευαισθητές. Αυτό το βάζω έτσι ως μήνυμα να δούμε ότι πλέον προχωράμε και σε επίπεδα κυτάρου, μέσα στο κύτταρο, στο μεταβολισμό. Πάμε πάλι στα βασικά που εμείς ως ουρολόγοι βλέπουμε στην καθημερινή πράξη. Η θεραπεία που θα δώσουμε, η χημειοθεραπεία, ας πούμε θα δώσουμε, θα είναι πρωταρχική, θα είναι primary, θα είναι νεοεπικουρική, νεοadjuvant, θα είναι adjuvant. Πάντα έχουμε αυτά τα διλήμματα. Πολλές φορές εμείς λέμε είμαστε χειρουργοί, χειρουργούμε, μετά ας πάει στον ογκολόγο με τη βιοψία και ας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι σωστό όμως. Θα δούμε σε καρκίνους όπως ο ουροδόχος κυστής ότι πρέπει πρώτα να κάνεις νεοadjuvant και μετά να κάνεις το χειρουργείο. Δεν είναι η ίδια αποτελεσματικότητα της νεοadjuvant με την adjuvant. Και έτσι ήρθαμε σε αυτό που σας είπα, την ουροδόχο κύστη. Όσο πιο νωρίς η χημειοθεραπεία δοθεί, τόσο καλύτερα είναι στην αντιμετώπιση των μικρομεταστάσεων. Επίσης, ο ασθενής είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Μπορεί να ανεχθεί τις παρενέργειες πολύ καλύτερα.
μπορούμε να έχουμε υποσταδιοποίηση όταν είναι να κάνουμε εμείς την κυστεκτομή. Τώρα, αν έχουμε μία αντίθετη γνώμη ότι με την καθυστέρηση του χειρουργείου θα έχουμε ουσιαστικά όχι down staging, θα έχουμε upper staging, δηλαδή θα προχωρήσει η νόσος. Οι μελέτες δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Επίσης, δεν δείχνουν ότι θα αυξηθεί η χειρουργική νοσηρότητα. Η αλήθεια είναι ότι αν καθυστερήσεις πάνω από 3 μήνες, μπορεί να έχεις επηρεασμό της εκτροπής των ούρων που θα επιλέξεις. Δηλαδή, αν έχεις επιλέξει να κάνεις μία ορθότοπη, μπορεί αν έχεις καθυστερήσει και δεν ανταποκρίνεται στη χημειοθεραπεία, μπορεί να αναγκαστείς να κάνεις μία ηλαιοκίστη, εκτροπή κατά μπρικέ. Αλλά σίγουρα πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι η νεοπικουρική έχει θέση και πιστεύω θα μας το επιβεβαιώσει και ο φίλος μας ο ογκολόγος. Χρησιμοποιείται τώρα η χημειοθεραπεία με την έννοια της νεοεπικουρικής ή επικουρικής φάσης γενικότερα? Ναι, χρησιμοποιείται. Έχουν διπλασιαστεί τα νούμερα σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Και έτσι πάμε στις δικές μας καθευτήριες οδηγίες, όπου πλέον είναι γραμμένο ότι με level of evidence 1A, ότι έχουμε στην πενταετία 8% βελτίωση της επιβίωσης. Στη δεκαετία το ποσοστό αυτό είναι 6%. 16% μείωση mortality risk. Άρα είναι κάτι που έχει strength of recommendation strong. Όμως θα πρέπει ο ασθενής που έχουμε απέναντί μας να είναι ένας ασθενής που να είναι fit for chemotherapy. Και αυτό είναι κάτι που θα διαβάσετε και θα ακούσετε σε πολλούς καρκίνους. Όπως και στον καρκίνο του προστάτη που μπαίνει πλέον η upfront chemotherapy. Τώρα, το επιθυμητό θα ήταν να έχουμε μοριακούς προγνωστικούς δείκτες που να μας πούνε ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν από αυτό. Και εκεί λίγο ακόμα χωλαίνουμε και έτσι προς το παρόν δεν υπάρχει σύσταση ισχυρή για να χρησιμοποιούμε τέτοιους δείκτες. Αλλά άμα δείτε εδώ, οι δείκτες αυτές περιλαμβάνουν το P53, περιλαμβάνουν τον epidermal growth factor, δηλαδή είναι μόρια που σας είπα και πιο πριν. Έχουν σχέση με τις μεταλλάξεις και την χημειοευαισθησία ή ανθεκτικότητα. Τώρα, από το 12, η ομάδα αυτή του άλλου Έλληνα, του Γάκη, που είναι στη Γερμανία, έκανε ένα consultation, όπου ουσιαστικά ήθελε να θέσει κάποιες θέσεις για το bladder preservation. Είναι αυτό που είπαμε, διατήρηση οργάνου. Δεν μπορεί να κάνεις διατήρηση οργάνου με μόνο μία θεραπεία. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολλές θεραπείες. Και επειδή αυτά τα πράγματα δεν εφαρμόζονται στην καθημερινή πράξη, γι' αυτό και υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι που έχουν να κάνουν με την εισαγωγική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Κάνουμε πάλι και κυστεοσκόπηση, φέρνουμε βιοψίες και από εκεί και πέρα, αν έχουμε ανταπόκριση, προχωράμε στο consolidation, δηλαδή την παγιοποίηση, σταθεροποίηση χημειοθεραπείας μαζί με ακτινοβολία. Διαφορετικά πάμε για κυστεκτομή. Δηλαδή αυτά τα πρωτόκολλα δεν σου λένε ότι θα γίνει ποτέ κυστεκτομή. Απλώς μπορεί να ωφεληθούν ασθενείς που επιθυμούν να μην υποστούν την κυστεκτομή. Το γαλλικό πρωτόκολλο είναι αυτό, το γερμανικό πρωτόκολλο είναι αυτό. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία, υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές, κυρίως όσον αφορά στην δόση της ακτινοθεραπείας. Για παράδειγμα, το γαλλικό πρωτόκολλο σπάει την ακτινοθεραπεία και πηγαίνει σε λιγότερα γκρέι, ενώ το γερμανικό πρωτόκολλο πηγαίνει με υψηλότερα γκρέι. Υπάρχει και ένα πρωτόκολλο ιαπωνικό από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, όπου βάζει και το θέμα και της μερικής κυστεκτομής. Να μην το περάσουμε ως μήνυμα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα λίγα περιστατικά, όπου για παράδειγμα, άμα έχεις ένα μονήρι όγκο διαιθητικό στο θόλο, είναι κάτω από 2 με 3 εκατοστά, μπορείς να το θεωρήσεις και αυτό ως υποψήφιο για τον ασθενή αυτό για μερική κυστεκτομή. Τώρα, μεταξύ localized muscle invasive και advanced unresectable ή μεταστατική νόσο, βλέπετε και εδώ με ερωτηματικό το bladder preservation. Όμως δεν πρέπει να έχεις καρκίνωμα in situ, δεν πρέπει να έχεις υδρονέφρωση, πρέπει να έχεις good baseline bladder function και ασθενή που το συζητάς μαζί του, το περιστατικό, και πρέπει να ξέρει ότι εφόσον θα υποβληθεί σε multimodal πρέπει να είναι σε συνεχή παρακολούθηση. Αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, fit for chemo για πλατίνα,
έχει να κάνει με το performance status, με την κρεατινίνη και επίσης να μην υπάρχει θέμα νευροπάθειας, προβλήματος ακοής και New York Heart Association Class 3 failure δηλαδή. Η Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία έχει κάποιες κριτήριες οδηγίες για multimodal bladder preservation. Και εδώ βλέπετε σχήματα με πλατίνα και 5 φλουροαρκύλοι, που άμα θυμόσαστε είναι οι 5 φλουροαρκύλοι στους χημειοθεραπευτές που κάνουν άκτινο ευαισθητοποίηση. Βέβαια, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη ότι μπορούν να εμφανιστούν καινούργιοι καρκίνοι και κουμπώνω λίγο και τα άρθρα που παρουσιάσαμε το πρωί με τον κύριο Μπερδεμπέ. Λίγα λόγια και για τον προστάτη. Πριν από περίπου 7-8 χρόνια, ξέραμε αυτή τη σειρά. Είχαμε τη ραχοκοκαλιά του ανδρογονικού αποκλεισμού και είχαμε τη χημειοθεραπεία όταν ένα περιστατικό δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε και το κάναμε παραμπομπή στους ογκολόγους. Τώρα πλέον, αρκετά χρόνια πιο μετά, βλέπουμε ότι το τοπίο έχει αλλάξει και έχει αλλάξει σε βαθμό που εμείς οι ίδιοι ως ουρολόγοι δίνουμε από το στόματος φάρμακα όπως η αμπειρατερόνη και η ενζαλουταμίδη. Αλλά βλέπουμε ότι και η χημειοθεραπεία έρχεται up front, δηλαδή έρχεται ακόμα πιο πριν, σε αυτά τα στάδια. Για την ολοκληρωτική νόσο σας το είπα πιο πριν. Για high risk ασθενείς με καρκίνο προστάτη έχει μεγάλη σημασία ο συνδυασμός χειρουργείου ακτινοβολίας και ADT αλλά και των καινούριων παραγόντων, διότι με τις καινούριες κριτήριες οδηγίες στις Αμερικάνικες, όπου δεν υπάρχει σύσταση για το screening, θα βλέπουμε όλο και περισσότερα περιστατικά με high risk καρκίνο προστάτη. Άρα, για τον καρκίνο του προστάτη, όταν λέμε high risk, να έχουμε λίγο υπόψη μας τις κατηγορίες που θα μας έρθουν με νεοδιάγνωση της νόσου, μεταστατική νόσος. Αυτοί θα ωφεληθούν από upfront chemo. Άμα έχουμε high volume disease, που είναι ξεκαθαρισμένο πλέον στον καρκίνο του προστάτη, να έχει πλαχνική μετάσταση. Αν έχεις αναπλαστικό στοιχείο, νευροενδοκρινές στοιχείο ή small cell differentiation, το περιβόητο ARV7 στον ανδρογονικό υποδοχέα, όταν δεν έχεις ανταπόκριση στο PSA, δεν μειώνεται το PSA 50% το χρόνο ή αν θέλετε πιο σύντομα δεν μειώνεται 30% το μήνα, δηλαδή έχεις αντίσταση, φαίνεται να έχεις αντίσταση σε αυτά που κάνεις, που η αντίσταση θα φανεί είτε με αύξηση του PSA, είτε με ακτινολογική επιβεβαίωση, είτε με τα συμπτώματα του ασθενούς. Γιατί οι ογκολόγοι δουλεύουν πάρα πολύ με τα συμπτώματα. Και έτσι όλα αυτά πρέπει να λάβετε υπόψη σας για το sequencing, γιατί εκεί είναι το θέμα. Τι θα κάνεις και πότε. Βέβαια, λαμβάνεις υπόψη σου τις τοξικότητες των θεραπείων, πόσο διαρκούν. Το κόστος, ευτυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα γιατί οι πιο πολλές θεραπείες εγκρίνονται και επίσης την ποιότητα ζωής των ασθενών. Και αυτά αναγράφονται στις κριτήριες οδηγίες όπου ουσιαστικά το sequencing έχει να κάνει με το performance status, τα συμπτώματα, τη συνοσιρότητα και την έκταση της νόσου. Εδώ είναι το Level of Evidence NLA και το Greater Recommendation A σε νεοδιάγνωση μεταστατικής νόσου, που κάποια παραμελημένα περιστατικά που δεν κάνουν PSA screening μπορεί να σου έρθουν και σε νέες ηλικίες με πρωτοδιάγνωση. Όλα αυτά τώρα προϋποθέτουν MDT, προϋποθέτουν δηλαδή ότι συνεργάζεστε με μια ομάδα. Τώρα στα νοσοκομεία θεωρητικά πρέπει να υπάρχει ογκολογικό συμβούλιο. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, αυτά είναι καθιερωμένα. Έχουν δείξει οι μελέτες ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες με ένα MDT τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από την αντιμετώπιση έως και γραφειοκρατία σχετικά με την παρακολούθηση του ασθενούς. Ποιες ειδικότητες τώρα υπάρχουν σε χώρες εξωτερικού όπως η Αγγλία? Έχει τον χειρουργό, τον ογκολόγο, coordinator που μπορεί να είναι μία νοσηλεύτρια εξειδικευμένη, Maximilian Nurse για παράδειγμα, ακτινολόγο, παθανατόμο που βλέπεις τα πλακάκια μαζί και επίσης μεγάλη σημασία δίνουν στην ποιότητα ζωής των ασθενών με το Palliative Care Management, εδώ έχουμε τα ιατρία πόνου. Τώρα στην Ελλάδα, θεωρητικά υπάρχει νόμος όπου αναφέρει την διατομιακή αντιμετώπιση του ασθενούς σε ογκολογικό συμβούλιο και θέτει αυτός ο νόμος, αν το διαβάσετε, ακριβώς ποιες ειδικότητες είναι και πώς πρέπει να λειτουργεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, στον όρχη υπάρχουν άρθρα για multimodal,
δεν θα σκουράσω με αυτά και στα νεφρά όπου πλέον μπαίνει και η ανοσοθεραπεία μαζί με την κετορομιωτική νεφρεκτομή. Το οποίος έχει ενδιαφέρον σχετικά με τους λεμφαδένες, διότι έχει πλέον και την νεοπικουρική χημειοθεραπεία, αν έχει ανταπόκριση ή όχι. Και εδώ βλέπετε ότι αν αφαιρούνται οι λεμφαδένες, θα σκεφτείς την νεοπικουρική, διαφορετικά πας στην επικουρική. Άρα για να τελειώσω, οι προβληματισμοί που έχουμε όλοι μας έχουν να κάνουν με το sequencing, δηλαδή τη σειρά των θεραπευτικών επιλογών που έχουμε στο πλωστάσιό μας, την αποτελεσματικότητα αυτών, πώς μπορούμε εμείς εκ των προτέρων να δούμε αν θα ανταποκριθούν ομάδες ασθενών ή πώς θα κρίνουμε την αποτελεσματικότητα και φυσικά την τοξικότητα που είναι κάτι που εμείς πάρα πολύ φοβόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.